Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και έθεσε τις θέσεις του για το νομοσχέδιο που αφορά την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος. Το ΚΚΕ θα ψηφίσει παρόν, συνυπολογίζοντας ότι η επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, είναι δικαίωμα κάθε κράτους και συνεπώς της Ελλάδας. Αλλά η επέκταση γίνεται μέρος της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και εμπλέκει τη χώρα μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λαϊκές δυνάμεις μπορούν να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα αν εξετάσουν σφαιρικά τις εξελίξεις. Καλούμε το λαό να μην μείνει στο δέντρο της επέκτασης σε αιγυαλίτιδα ζώνης, αλλά να δει το δάσος, την εξουσία του κεφαλαίου, τη σχέση της κυβέρνησης με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, να διακρίνει τον ταξικό χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής και τη σύμπλευση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα που συνδράμουν την κυβέρνηση σε αυτή την επιλογή, καταφεύγοντας σε ανούσιους διαξυφισμούς. Όλες οι κυβερνήσεις ευθύνονται για τις αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα που χρησιμοποιούνται σε δολοφονικές επιχειρήσεις. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει ένα ακόμα επικίνδυνο πακέτο ενίσχυσης της οικονομικής και στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, με επέκταση της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας στα 5 χρόνια, με νέες στρατιωτικές βάσεις σε πολλά σημεία της χώρας, προσθέτοντας νέες απειλές σε βάρος του λαού μας και των άλλων λαών. Μπροστά σε αυτή την οδυνηρή κατάσταση απαιτείται μαζική, οργανωμένη αντίδραση στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί ή θα επιχειρηθεί να εγκατασταθούν αμερικάνικες βάσεις, ορμητήρια των υπεριαλιστικών πολέμων. Για ποιες συμμαχίες μιλάτε, κύριοι της κυβέρνησης? Τη συμμαχία με το Ισραήλ που σκοτώνει τον Παλαιστινιακό λαό και πρωτοστατεί στις απειλές κατά του Ιρανικού και άλλων λαών της περιοχής? Τη συμμαχία με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, κράτη μπλεγμένα σε ανταγωνισμούς και πολέμους? Τι θα πείτε στο λαό για τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό μέχρι το Μάλι της Αφρικής? Τι θα πείτε για την αποστολή μονάδας του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία? Δίνεται δισεκατομμύρια για την αγορά των αεροσκαφών Ραφάλ και άλλων οπλικών συστημάτων στο όνομα της άμυνας της χώρας, αλλά επί της ουσίας για τις ανάγκες της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της αστικής τάξης στα πλαίσια των υπεριαλιστικών συμμαχιών. Θέλουμε να πούμε σε όλους αυτούς που διαφημίζουν τις κυβερνητικές συμμαχίες και μιλούν αβασάνιστα ή αποσκοπιμότητα για απομόνωση της Τουρκίας κάθε πρωί στα κανάλια, να παρακολουθούν καλύτερα τις εξελίξεις με πρωτοβουλία του αμερικανονατοϊκού παράγοντα. Αναπτύσσονται αυτό το διάστημα έντονες διεργασίες. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου πριν λίγες μέρες στη θέση του αγγελιοφόρου μετέφερε στον Ερντογάν μηνύματα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία για βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια δραστηριοποίησης της νατοϊκής πρωτοβουλίας της Κωνσταντινούπολης του 2004, στην οποία συμμετέχουν η Τουρκία και χώρες του Περσικού κόλπου, ώστε να δυναμώσει ο άξονας ενάντια στη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Οι υπεριαλιστικοί άξονες και αντιάξονες μεταβάλλονται
και τη σύγκρουση την πληρώνουν οι λαοί. Μέσα από αυτό το πρίσμα καλούμε το λαό μας να εξετάσει και το νομοσχέδιο που αφορά την Αιγαλίτιδα ζώνη. Κύριοι της κυβέρνησης, συνεχίζετε τις υπερβολές και μιλάτε περί ιστορικού νομοσχεδίου, περί αύξησης της έφτασης της Ελλάδας. Όμως αυτό αντιστρέφεται, γιατί είναι γνωστό πως με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων παρέμεινε αναξιοποίητη η πρόβλεψη της Διεθνούς Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας, για την επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια για 25 χρόνια από το 1995 που επικυρώθηκε στην Ελληνική Βουλή, κρατώντας με τη δική σας λογική μικρότερη τη χώρα. Γιατί δεν προχωρήσατε? Να μιλάμε καθαρά. Επέδρασαν οι διαφορές, οι ανταγωνισμοί, τα συμφέροντα που παίζονται σε κάθε περίοδο, η παρέμβαση των Αμερικανών. Αυτό ισχύει, παραδείγματος χάρη, για την περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, που αποτελεί υψηλής κίνησης διάβλο διέλευσης πλοίων. Μην το κρύβετε. Η εξαίρεση του Αιγαίου μπορεί να θεωρηθεί από την τουρκική κυβέρνηση και σήμερα ως ειδική περίπτωση για την οποία δεν ισχύει η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Γι' αυτό μιλάμε για φαύλο κύκλο. Βασικό πρόβλημα για το Αιγαίο ήταν και παραμένει η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για το κάζους μπέλι την αιτία πολέμου, σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση επεκτείνει την Αιγαλίτιδα ζώνη στα 12 μίλια. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ? Μιλάμε για απειλή στην άσκηση ενός δικαιώματος, για απειλή πολέμου, και οι Ευρωατλαντικοί σύμμαχοί σας σφυρίζουν αδιάφορα ή καλύτερα προσπαθούν να θέσουν την Αιγαλίτιδα ζώνη, που συνιστά κυριαρχία στο λεγόμενο διάλογο, στο παζάρι με την Τουρκία, ως μέρος του σχεδίου για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Ποια είναι η πραγματικότητα? Δεκάδες κράτη επέκτηναν την Αιγαλίτιδα ζώνη, ορισμένα και πέρα από τα 12 μίλια, αλλά οι λαοί δεν έζησαν, δεν ζούνε καλύτερα. Η Τουρκία προχώρησε σε επέκταση στα 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ο τουρκικός λαός είναι πνιγμένος στα προβλήματα. Σε πολλές περιπτώσεις η επέκταση των θαλάσσιων ζωνών γίνεται αιτία όξυνσης των ανταγωνισμών και των υπεριαλιστικών πολέμων. Αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα, που σημαδεύεται από την επέκταση της δραστηριότητας των ενεργειακών μονοπωλίων και το κυνήγι του κέρδους, και οι λαοί έχουν συμφέρον να παλέψουν για την ανατροπή του. Πριν λίγους μήνες υπογράφηκαν οι συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο για τις θαλάσσιες ζώνες. Αλλά αποδεδειγμένα η ζωή του λαού, αντί να βελτιωθεί, χειροτέρευσε. Επέδρασε η καπιταλιστική κρίση και η πανδημία, η πολιτική που φορτώνει τα βάρη στους εργαζόμενους, η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Πού είναι το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεχτημένο? Μέσα σε περιβάλλον όψης του ανταγωνισμού της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση, η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει μπροστά τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, ενισχύει τη στρατηγική σχέση με την Τουρκία και εσείς περιμένετε κυρώσεις, νομιμοποιώντας το ρόλο των υπεριαλιστικών κέντρων στο παιχνίδι του χωροφύλακα. Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία τροφοδοτούν τις τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις με σύγχρονα οπλικά συστήματα. Η Γερμανία χτίζει με την Τουρκία τα υποβρύχια κλάσης 2-14. Η Ισπανία συμμετέχει στο χτίσιμο αεροπλανοφόρου. Το τι είναι ευρωπαϊκό και χτημένο αποδείχτηκε με τραγικό τρόπο με το παράδειγμα της Κύπρου, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία διατηρείται η τουρκική κατοχή για 46 χρόνια, και το κυπριακό πρόβλημα οδηγείται σε συνομοσπονδιακή λύση, σε διχοτόμηση.
Προσπαθείτε να αποσπάσετε τη συνένεση του λαού με το δόλωμα της επέκτασης της αιγυαλίτιδας ζώνης, αλλά σε μια κοινωνία που είναι χωρισμένη σε τάξεις με αντίθετα συμφέροντα δεν μπορεί να οικοδομηθεί η εθνική ομοψυχία. Οι εργάτες, τα λαϊκά στρώματα, δεν μπορεί να πανηγυρίζουν μαζί με τους μονοπωλιακούς ομίλους, τις ενεργειακές εταιρείες που προσδοκούν ωφέλη από την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ή συμφωνίες όπως αυτή που υπογράψατε με την Αίγυπτο και την Ιταλία ή αυτή που ετοιμάζεται με την Αλβανία. Με την ευκαιρία θέλουμε να υπενθυμίσουμε πως ζητήσαμε στην Επιτροπή να απαντήσει η κυβέρνηση για το ποιο είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας με την Αλβανία. Σε τι θα αναφέρεται το συνυποσχετικό με το οποίο θα γίνει η προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Αλλά απάντηση δεν πήραμε. Επίσης τοποθετηθήκαμε για το άρθρο 4 του νομοσχεδίου που παραχωρεί δικαίωμα αλιείας σε αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε τμήμα της νεοκαθοριζόμενης αιγυαλίτιδας ζώνης σε χώρο ελληνικής κυριαρχίας κατά παρέκκληση του άρθρου 59 του νόμου 2538 του 97 που το απαγορεύει και θέτει το ζήτημα της αμοιβαιότητας. Και είναι γνωστό ότι οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι μικροί ψαράδες, έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες είναι οι διερευνητικές συνομιλίες ανάμεσα στην ελληνική και τουρκική κυβέρνηση και είναι εκτός τόπου και χρόνου η προσπάθεια εξοραϊσμού που κάνουν κυβερνητικά στελέχη, ιδιαίτερα στις πρωινές εκπομπές. Ζήσαμε τη δημιουργία τετελεσμένων με τις έρευνες που πραγματοποίησε το πλοίο ο Roots Race πλησίων του Καστελόριζου σε περιοχή που εντάσσεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις διανύουν μια επικίνδυνη περίοδο. Κατά τη γνώμη μας, συνυπάρχει η όξυνση με την προετοιμασία του εδάφους για οδυνηρούς συμβιβασμούς με όχημα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, με την εποπτεία των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική του εφησυχασμού που ακουμπάει σε ψεύτικες προσδοκίες για το ρόλο των ευρωατλαντικών σας συμμάχων είναι στρουθοκαμιλισμός. Τα παζάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία είναι σε εξέλιξη, με αιχμή την Τελωνιακή Ένωση, το προσφυγικό και την ενίσχυση των οικονομικών στρατιωτικών σχέσεων. Ο Αμερικανονατοϊκός μηχανισμός παρεμβαίνει για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Προεδρία Biden θα συνεχίσει στην πεπατημένη, γιατί αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, που θα κλιμακωθεί στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης και της πανδημίας. Ο προσανατολισμός της τουρκικής κυβέρνησης για συζήτηση εφόλης της ύλης, οι θέσεις περί αναλογικότητας και η λεγόμενη κλιμακωτή αιγυαλίτιδα ζώνη οδηγούν στην αποδοχή μειωμένης επίρρειας των ελληνικών νησιών, σε μειωμένα δηλαδή δικαιώματα, και ενώ είναι γνωστό πως τα δικαιώματά τους είναι όπως αυτά της υπηρετικής χώρας και η ελληνική επικράτεια είναι ενιαία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των συμβάσεων με την Ιταλία και την Αίγυπτο, σας είπαμε πως η αποδοχή μειωμένης επίρρειας των νησιών και η εξαίρεση του Καστελόριζου και της Μισής Ρόδου από τη συμφωνία με την Αίγυπτο ανοίγει επικίνδυνους δρόμους. Ωρεοποιείται τη διαδικασία της προσφυγής στο δικαστήριο της Χάγης, το οποίο είναι μπλεγμένο στους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς, και παραμένει το καυτό ερώτημα τι θα περιλαμβάνει το συνυποσχετικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους και τους λέμε ότι μέσα από κάθε πρόβλημα αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της ανατροπής της βαρβαρότητας που βιώνουν. Είναι πολύ σημαντικό, κρίσιμο ζήτημα να κατανοηθεί η σημασία αυτής της πάλης
γιατί αυτή αντιστοιχεί στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι κρίσιμο ζήτημα να κατανοηθεί η σημασία ενός εργατικού κράτους που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα με κριτήριο, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού, ώστε στη θέση του κυνηγητού του κέρδους των οικονομικών ομίλων να μπουν οι λαϊκές ανάγκες και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία τα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής και ο κεντρικός σχεδιασμός με αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Αυτό το εργατικό κράτος θα αντιπαλέψει δυσκολίες και θα δουλέψει για την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό, τους λαούς της περιοχής, ώστε να μπουν βάσεις και να διαμορφωθούν όροι που θα επιτρέψουν την επίλυση και των προβλημάτων που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες. Επαναλαμβάνουμε τέλος ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος θα ψηφίσει παρόν στο νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ. Ωραία.